Καλησπέρα, Check Tech Now, Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε ένα εντελώς διαφορετικό βίντεο. Σήμερα θα δούμε εμένα να προσπαθώ να κάνω repair τα ακουστικά της Ματίνας τα οποία έχουν χαλάσει. Της τα έσπασαν κάτι ξαδέρφια της και εγώ θα προσπαθήσω, αν δεν τα χαλάσω παραπάνω, να κάνω την κόλληση επάνω για να προσπαθήσω να τα ξαναφτιάξω. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα τα καταφέρω, αλλά γιατί όχι, αξίζει να δοκιμάσουμε, πιστεύω, να δούμε εάν θα τα καταφέρω ή όχι. Όπως βλέπετε, καταρχήν πρώτα απ' όλα θέλω να σας δείξω αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι ένα πολύ όμορφο αντικείμενο, το οποίο το είχα κάνει unboxing και ήθελα να σας το δείξω, 11 ευρώ από το eBay, αλλά δυστυχώς έχει και φακό για να βλέπεις επάνω, με έχει θετικό τα κυκλώματα για να βλέπεις που κολλάς, έχει άκιστρα, έχει για να βάλεις το κολλητήρι σου. Αλλά ήταν από εκείνα που χάθηκαν με την καταστροφή των δίσκων μου, οπότε δυστυχώς θα το δείτε μόνο στην πράξη. Είναι αρκετά ωραίο γιατί σε βοηθάει να έχεις το μεγεθυντικό φακό, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να το δείτε εσείς, για να κάνεις τη δουλειά σου όμορφα και άνετα χωρίς πρόβλημα. Τώρα, πρέπει να προσπαθήσω να δούμε τι θα δούμε. Όπως βλέπετε και αν μπορείτε να δείτε, καταρχήν εδώ πέρα έχουν φύγει τα δύο τα σειρματάκια πάνω από το κυρίως ακουστικό. Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι αν αυτά ήταν κανονικά σειρματά θα ήταν πολύ εύκολη υπόθεση. Απλά η καινούργια τεχνολογία των ακουστικών, πιο πολύ αυτά εδώ είναι κάτι μεταξύ κορδονιού και σειρματος. Δηλαδή υπάρχει μια υφασμάτινη κλωστή γύρω από την οποία τυλίγονται ίνες χαλκού. Οπότε περιπλέκει λίγο τα πράγματα γιατί δεν είναι τόσο άνετο και εύκολο να το κρατήσεις. Και από όσο μπορώ να καταλάβω, εντωμεταξύ θα προσπαθήσω να το φέρω όσο πιο κοντά γίνεται, οι θέσεις από τις οποίες χάθηκαν είναι αυτά εδώ. Λοιπόν, αυτό που θα προσπαθήσω σίγουρα να κάνω, αν κρίνω και από την τεχνολογία των ακουστικών, πρέπει να δω αν καταφέρω. Καταρχήν πρώτα απ' όλα θα πρέπει να μπορέσω, μισό λεπτάκι, να βάλω λίγο solder, λίγο κόλλα πάνω στα ακουστικά, πάνω στα σηματάκια. Ναι, και όπως υπέθεσα εξ αρχής, αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι. Το δύσκολο κομμάτι είναι να καταφέρεις να πιάσει πάνω στο σπάγκο χωρίς να τον κάψεις. Γιατί έχει και πλαστικό επάνω αυτό, το οποίο πλαστικό καίγεται και το καλάει δεν πιάνει τόσο εύκολα. Αυτό είναι το μόνιμο πρόβλημα των συγκεκριμένων ακουστικών και θα δείτε πολύ αν το χαλάσατε ότι δεν μπορούν να φτιαχτούν τόσο εύκολα όσο, λοιπόν, όσο τα απλά ακουστικά, τα παλιά τεχνολογίες ακουστικά. Θα προσπαθήσουμε, τουλάχιστον πάνω δεν πιάνει δυστυχώς, είναι τέτοιες που δεν πιάνει εύκολα. Θα προσπαθήσω, καταρχήν να δω και πώς κλείνουν, φαντάζομαι ότι πρέπει να μπαίνουν κάπως έτσι, μισό λεπτάκι. Ελπίζω. Ξαναλέω, το πρόβλημα το συγκεκριμένο είναι επειδή είναι ύφασμα γύρω-γύρω που τα τυλίγει, είναι δύσκολο να πιάσει. Καλό είναι ότι η κόλλα, το solder από πάνω, το μεταλλικό που βλέπετε, μπορεί να τα πιάσει. Και στάνουν και σχετικά γρήγορα. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, ευτυχώς έπιασαν. Τώρα το θέμα είναι κατά πόσο έπιασαν καλά και θα μπορούν να μεταδώσουν τον ήχο. Γιατί σας ξαναλέω, είναι η τεχνολογία τους τέτοια η οποία δεν επιτρέπει και εύκολα να μεταδίδεται, να επισκευάζεται τόσο απλά και εύκολα. Πάμε να δούμε.
Ελπίζω να καταφέρω να τα κάνω να δούλεψα. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο σε φάση να το κάνει. Απλά το θέμα ότι δεν πιάνουν τα σφαγγάκια. Μονάδε. Από εδώ ακούγεται για να δούμε και από εδώ. Όχι, δυστυχώς δεν έπεσε τόσο καλά η επισκευή όσο θα περίμενα. Σας ξαναλέω, το δύσκολο κομμάτι σε κάτι τέτοιο είναι ότι τα καινούργια τεχνολογία στα ακουστικά είναι να μόλις χαλάσεις να τα πετάς. Ίσως κάποιοι να το έχετε σκεφτεί να τα επιδιορθώσετε, ίσως. Αλλά... Να στο βγάλω αυτό. Τι είναι το. Λοιπόν. Από πειρά νούμερο 2, να προσπαθήσω να κάνω τώρα, επειδή έπιασε λίγο solder πάνω, μήπως καταφέρω και το κάνω και πιάσει καλύτερα. Τουλάχιστον θα κάνουμε λίγο πιο αγώγημα. Από όσο ξέρω η κανονική τεχνική για να πιάσει είναι από τη μία πλευρά το σίδερο, από την άλλη πλευρά το κολλητήρι. Δηλαδή από κάτω βάζω το κολλητήρι, από πάνω βάζω το σίδερο, το solder που θα κολλήσει. Βλέπετε, τουλάχιστον τώρα φαίνεται ότι έλειωσε και δημιουργούνται σαν ένα μπαλάκι, είναι λίγο πιο εύκολο να τα κολλήσω επάνω. Προσπαθήσω να το ξανακάνω τώρα, να δω μήπως πιάσει καλύτερα. Τα αφήνω στερεώνεται πάρα πολύ γρήγορα. Γενικά το καλό με το solder, με την κόλλα αυτή, είναι ότι λιώνει εύκολα. Και εκτός του ότι λιώνει εύκολα, σταθεροποιείται και στερεώνεται. Θεροποιείται βασικά πιο γρήγορα. Η ποσότητα που έχω βάλει είναι ικανοποιητική ως παραπάνω από όσο άνθρωποι ίσως. Μπορούμε να πάρουμε λίγο με το καλάι. Υπάρχει ένα ειδικό σύρμα, αυτό εδώ, το οποίο το έχω πάρει από GearBest. Ίσως να σας βάλω τα link, με το οποίο μπορείς να καθαρίσεις το καλάι από παντού. Δηλαδή, αν το βάλω από πάνω και το κολλήσω, τότε θα πάρει το καλάι, την κόλλα αυτή από πάνω. Όπως βλέπετε έχει στάξει πάνω στο γραφείο, αλλά δεν είναι κάτι, φεύγει πάρα πολύ γρήγορα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι αυτό εδώ το stand βοηθάει πάρα πολύ για να κάνεις τέτοιες δουλειές. Αν είσαι μια πένσα να σφίγγεις τις βεντουζίτσες εδώ πέρα θα είναι ακόμα πιο εύκολο. Και μπορείς να βάζεις και το σίδερό σου δίπλα και δεν με βολεύει. Προτιμώ πιο πολύ να έχω εξωτερική βάση όπως βλέπετε για να το βάζω, την οποία και αυτή την πήρα από το GearBest. Ελπίζω τώρα αυτή τη στιγμή να κατάφερα να τα κάνω να δουλέψουν. Αν δεν κατάφερα και τώρα να τα κάνω να δουλέψουν, δυστυχώς πετάμε και θα πάρουμε άλλα. Από το ένα ακούγεται. Όχι, δυστυχώς δεν έχει ήχο, οπότε κατά πάσα πιθανότητα δεν βλέπω να κάνουμε και κάτι. Γενικά, ενώ έβγαλα από αυτό εδώ και δούλεψε κανονικά ρε παιδί μου, δεν είχε θέμα. Από εδώ δυστυχώς δεν δούλεψε καθόλου. Μήπως πήραξαν το μαγνήτη. Ενώ το άλλο δούλεψε, το έβγαλα το κόλλησα, το ξανακόλλησα, δούλεψαν τα σύρματα, σε αυτό δεν δούλεψε. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν δουλεύει. Γενικά μην φανταστείτε ότι είμαι και σούπερ επιδέξιο σε αυτά, αλλά τουλάχιστον το προσπαθώ. Φαντάζομαι ότι κάτι άλλο έχει εκτός από τα καλωδιάκια, το οποίο είναι προβληματικό και δεν κολλάει τόσο καλά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι, αλλά φαντάζομαι ότι είναι κάτι άλλο. Τέλος πάντων, δυστυχώς η εγχείρηση δεν πέτυχε, ο ασθενής επεβίωσε. Οπότε πάμε για άλλα. Τέλος πάντων, ήθελα να σας το δείξω γιατί ήθελα να δούμε αυτό πώς δουλεύει και ήθελα να το κάνω κιόλας. Κάτι διαφορετικό. Οπότε δυστυχώς κρίμα τα ακουστικά. Κρίμα, κρίμα. Τα πάνε στα σκουπίδια. Αλλά τέλος πάντων, γενικά να ξέρετε, είναι λίγο ιδιαίτερο το να θες να κολλήσεις καινούργια ακουστικά να χαλάσουν. Τα παλιά είναι λίγο πιο εύκολο. Αυτά από μένα. Check the canal. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας, παιδιά.